Τη χαϊδεύω πολύ ώρα τώρα, γιατί αυτό το οποίο θα δείξουμε σήμερα είναι ένας διαφορετικός χριστουγεννιάτικος τρόπος να διακοσμήσουμε τις κολοκύθες. Αυτό το κορίτσι... αυτό το κορίτσι δοκιμάζει την υπομονή μου και την αντοχή μου. θα δείξουμε... Γογό, μη μιλάς, ακόμα δεν έχεις φανερωθεί. Αυτό το πλάσμα είναι το δικό μου καλικατζαράκι που έρχεται και μου κάνει τις ζαβολιές. Ξωτικό, όπως να την πω, δεν ξέρω. Είναι σίγουρα όμως ένας πολύ δημιουργικός άνθρωπος, ο οποίος μας υποσχέθηκε ότι θα μας φτιάξει κολοκύθες διακοσμητικές χριστουγεννιάτικες με βελούδο. Και όχι μόνο. Εγώ, Αγριμάνη, ήρθες μέσα από το κύμα της βροχής και της κακοκαιρίας. Η Διδό δεν σου απαγόρευσε να φτάσεις εδώ. Εγώ, μέχρι να έρθεις, ένα χτυποκάρδι το πέρασα. Και από την ώρα που ήρθες κάνεις, όχι ζημιές, κάνεις πάταγο και φασαρία. Μιλάω εγώ για κουτσού-κουτσού-κου και κάποια στιγμή το, πώς το λέει, το πιστολάκι. Και βλέπω μόνο την πιστολάκι, καταλαβαίνω. Αχ, το κάνω το πλάσμα. Ξέρεις γιατί μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις γιατί είσαι αυθεντική, μ' αρέσεις γιατί είσαι τσαλακώνεσαι, γιατί είσαι αφοπλιστικά ειλικρινής και είσαι πάντα χαμογελαστήρες εγώ. Και πάντα τρέχεις και πάντα τα προλαβαίνεις. Και αυτό είναι σπουδαίο. Στην τρίχα κυριολεκτικά το μαλάκι, μια χαρά το βλέπω όμως. Ανεπαίσθητο. Αυτό εδώ που πιάνω και έχω στα χέρια μου είναι σούπερ. Είναι καταπληκτικό και είναι μία μόνο πρόταση. Μας βγάζουν φωτογραφία. Σκολοκύθες θα γίνει, εγώ. Πάταγο στα social media! Πάταγο! Πάταγο όμως θα κάνουμε σήμερα και με τις κολοκύθες, οι οποίες μείνετε συντονισμένες, διότι τρεις εξ αυτών, διαφορετικών μεγεθών, τις πιο μικρές, τις πιο βατές, τις πιο αγαπησιάρικες, θα τις δώσουμε σε εσάς, τις τρεις πιο γρήγορες. Όχι όμως τώρα, όχι όμως τώρα. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Μου έταξες πύλινες κολοκύθες. Δεν ξέρω αν είναι πυλός ή αν είναι κεραμικό ή πώς λέγεται. Είναι κεραμικό, το έχω ασταρώσει, θα το περάσω ακριλικό κόκκινο χρώμα, θα το στεγνώσω, θα βάλω την κόλλα του βελούδου και μετά θα βάλω το βελούδο και αυτό θα έχει βελούδινη υφή. Θα φτιάξουμε κανονικό βελούδο. Κολοκύθες, τις οποίες μπορούμε να βρούμε να αγοράσουμε έτσι όπως είναι, σαν διακοσμητικό. Το βελούδο μπορεί να μπει παντού, μπορεί να μπει σε ένα πίνακα με μια κοπέλα. Αυτό που το βρίσκουμε, αυτό το κολοκύθακι. Αυτό το βρίσκουμε σε μαγαζιά με χόμπι που έχουν ήδη με ντεκουπάζ και σε μαγαζιά που πουλάνε πύληνα. Οπότε είναι κάτι οικονομικό, κάτι που μπορούμε όμως εμείς να το αγοράσουμε, να το προμηθευτούμε. Υπάρχει σε διάφορα μεγέθη, αν βλέπεις. Και μπορείς να βάλεις μέσα πραγματάκια. Ναι. Είναι φωτανιέρα, βγαίνει σε φωτανιέρα, μπορείς να βάλεις σοκολατάκια με μια ωραία διαφανή με βράνι να την κάνεις και ένα δώρο τώρα τις γιορτές. Αυτό είναι σαν κυροπήγιο το διάτριτο. Ναι, μπορείς να το κάνεις και κυροπήγιο και κουμπαράς. Έχω φέρει από όλα τα σχέδια. Περνάμε τα μηνύματα και για τις γιορτές, αλλά και για τον νέο χρόνο και αποταμίευση και φως μέσα στις καρδιές μας και ελπίδα, αλλά και σίγουρα κάτι να διακοσμήσουμε το χώρο μας και να κάνουμε δωράκια. Μπορούμε να τη διαμορφώσουμε όπως θέλουμε. Δηλαδή, εδώ έχω βάλει πυλό, την έχω διαμορφώσει τύπου μανιταρόσπιτο. Εδώ έχω βάλει άγρια πάστα που έχει κάνει το σαγρέ. Εδώ έχω βάλει τα στρασάκια. Έχω διάφορες ιδέες που μπορούμε να βάλουμε. Διαφορετικές προτάσεις βάσει του τι μας αρέσει και βάσει αντιστοίχως του τι θέλουμε να κάνουμε στα αγαπημένα μας πρόσωπα δώρο, που να ταιριάζει και στο χώρο τους και στο στυλ τους. Ναι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το ξεκινάω. Λοιπόν, οπότε εγώ ξεκινάω να το κόκκινο χρώμα. Τι χρώματάκια είναι αυτά? Αυτό είναι κόκκινο ακριλικό χρώμα. Θα το βάψω όλο. Και μετά θα το στεγνώσω για να περάσω την κόλλα. Δεν θέλω να το κάνεις βιαστικά. Θέλω να το δούμε βήμα-βήμα. Ναι. Ακούμε τη βροχή πώς ατμοσφαιρικό. Ηχοληπτή, δυνάμωσε λίγο τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που ακούω και εγώ στο ακουστικό μου και οι τηλεθεατές μαζί μας. Αλλά να τα ακούω και εγώ. Θέλω να μπει μέσα στο πνεύμα του Χριστουγέννου. Λίγο πιο δυνατά. Παρακαλώ. Την άλλη εβδομάδα πιστεύω που θα φτιάξουμε το χωριό. Θα πούμε πολύ. Α, μπράβο. Να το δούμε αυτό. Γιατί έχεις πολύ ωραίες ιδέες και ωραίες προτάσεις. Και... ο κόσμος τα αγαπάει αυτά, τα δημιουργικά, τα αγχολητικά. Σήμερα είναι όλη η εκπομπή με τόσες ωραίες προτάσεις. Θα μου πείτε ποια μέρα η ώρα δεν είναι. Ποια. Και εγώ τι θα σας πω? Ναι, έχετε δίκιο. Αλλά ειλικρινά σήμερα είναι, ξέρετε, είναι όλα τα θέματα, συνέπεισε, δεν ξέρω, είναι όλα όμως η πλειοψηφία των θεμάτων έτσι κουμπωμένα, που είναι του σπιτιού, είναι οι προτάσεις, είναι η διακόσμηση, είναι να μάθεις, είναι... Πάντα μαθαίνουμε και πάντα περνάμε καλά. Ηχολήπτη πιο δυνατά. Ναι. Έλα, μόνο να κάνουμε στο δεν πρέπει, λίγες μέρες μείνανε μόνο. Εγώ μετράω αντίστροφα. Ναι. Εδώ θα τη βγάλω, κάτω από το έλατο. Και δείχνουμε που λες ταξίδια, προορισμούς, διαδρομές και ξέρουμε ότι θα μείνουμε σπίτι μας, αλλά δεν μας πειράζει. Όλη σπίτι, όλη δουλειά, όλη σπίτι, οικογενειακά. Και δουλεύοντας. Ή δουλεύοντας και αμιώ. Καλύτερα εμείς τη δουλειά μας. Ναι. Και αυτό είναι σημαντικό. Πολύ.
Μαρία, θα σε τρελάνε εγώ σήμερα, το ξέρω. Κάποια στιγμή θα βγάλεις τα ακουστικά και θα φύγεις και θα πεις δεν μπορώ άλλο μαζί της. Μαρία, θα πεις και ο πράγμα. Πες, Μαρία, όχι. Όχι. Να το, το κορίτσι μου. Ναι. Ξέρετε τι θέλω. Θέλω να μου χαμογελάτε. Και σε μένα, αλλά γενικά να χαμογελάτε. Και να περνάτε καλά. Και να λέτε η ζωή είναι ωραία, τι κι αν βρέχει. Τι κι αν έχει ήλιο, τι κι αν κάνει κρύο. Τι έχουμε πει εμείς. Εμείς εδώ είμαστε. Να περνάτε καλά. Να περνάτε καλά. Δημιουργικά, τι σας γεμίζει. Σας γεμίζει να βάψετε κόκκινη την κολοκύθα. Κάντε το. Σας γεμίζει να βλέπετε να βάφουν κόκκινη την κολοκύθα. Κάντε το. Ό,τι και να σας γεμίζει. Λοιπόν, δεν μου λες, εσύ κάνεις μόνο δώρα. Λαμβάνεις δώρα. Ναι, λαμβάνω και δώρα. Αλλά δεν αναφέρομαι μόνο στην αγάπη. Δεν Όχι. είναι μόνο η αγάπη που είναι δώρα. Είναι δώρα να βλέπουμε τους αγάπη με τους ανθρώπους που αγαπάμε πολύ. Μ' αρέσει να κάνω δώρα. Το ξέρω ότι σ' αρέσει πάρα πολύ. Και είναι σημαντικό αυτό όταν είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν. Αλλά καμιά φορά να λαμβάνουν κιόλας. Είναι δούνε και λαδίν. Τα έχουμε πει αυτά. Βάλε εσύ μέσα στο πιστολάκι, κάντο. Να σας πω κάτι, θέλω δώρο να δώσω στις 3 πιο γρήγορες που θα καλέσουν τώρα. Στο 27-13-2000. 3 πιο γρήγορες για να δείτε με. Βογό! Κλείσε το πιστολάκι. Θέλω την προσοχή σου. Ποιες κολοκύθες θες να δώσουμε? Τις 2 μικρές και αυτή που θα φτιάξω με βελούδο. Επειδή όμως δεν γίνεται πάντα το δικό σου. Αστειεύω. Είναι τέλειες αυτές. Αυτές εδώ. Χρυσό θέλεις, φίλου μου? Ασημί θέλεις? Τι θέλεις, κόκκινο? Όποια κι αν θέλεις, θα την διεκδικήσεις τώρα με πάθος, καλώντας το τηλεφωνικό μας κέντρο και 28-13-8000 και πάρε την κολοκύθα και κάνε ωραίες γιορτές. Και βάλε σοκολατάκια μέσα και κουλουράκια, όλα αυτά που δεν κάνει να τρώμε. Εγώ τρώω. Τι να κάνω. Πρέπει να σταματήσω. Γι' αυτό και η διαφορά. Όχι, υποσχέθηκα τον εαυτό μου, δίδω το νέο έτος, ότι θα τα καταφέρω και θα αλλάξω πολλά πράγματα. Πόσο να χάσεις. Μέσα και έξω. Αλήθεια τώρα. Εσύ σβήνε και φτιάχνε. Δεν έχεις το χάσει άλλο. Τα μυαλά μου έχω χάσει εγώ, μαζί σου. Ελπίζω. Λοιπόν, πάμε να περάσω την κόλλα. Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. Τραγουδάς. Μ' αρέσει πολύ η μουσική. Να την ακούς ή και να την επεξεργάζεσαι? Προσπαθώ να μην την επεξεργάζω. Προσπαθείς. Απλά να ακούω. Τι, δεν τραγουδάς καλά εννοείς? Ναι, όχι. Δεν έχεις ταλέντο και σε αυτό ενδεχομένως, δεν χρειάζεται να ακούγεται εγώ. Με έχεις ακούσει εμένα ποτέ να μην τραγουδάω? Όχι, αλήθεια είναι, πάντα σ' ακούω να τραγουδάς. Ορίστε. Να κάνετε ό,τι αγαπάτε. Σας κάνει να νιώθετε καλά το τραγουδάκι? Να το κάνετε. Φτιάχνετε διακοσμητικά, σας ηρεμεί, σας γεμίζει, να το κάνετε. Να σκέφτεστε θετικά μόνο. Μόνο. Να μην ενοχλείτε κανέναν, να κοιτάζετε το μέσα σας να είναι καλά, και το έξω σας, και τους γύρω σας λίγο να κοιτάζετε, αγιάζεστε. Μου φτιάξε τη διάθεση. Ξέρεις πότε πάνε το χαμόγελο στα χείλη? Ναι, θα το πούμε. Για πες. Μόλις ήρθε στο πλατό. Ναι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, μέλουσε... Κρύος συντρότας. Θα ερχόμουν. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ε, τι ώρα. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Μην το πάρεις εσύ της μετρητής. Όχι. Λοιπόν, στεγνώνω. Να περάσουμε το βελούδο. Για να δείσουμε όμως και άλλες προτάσεις. Είναι αυτό που λέει, την κάνω δώρο αυτή την κολοκύθα με όλη μου την καρδιά. Εντάξει, σταματάω το χιουμοράκι μου. Και σένα θα μπορούσα να σου κάνω μια δώρο με όλη μου την καρδιά. Όχι. Τώρα σε με επιμείνεις, τότε θα λυγίσω και θα σου πω ναι. Εντάξει, διάλεξε. Λοιπόν. Ναι. Τι κάνεις εκεί? Παίρνω το βελούδο. Και το τρίβω με το χέρι μου. Α, έτσι γίνεται, το πασπαλίζεις. Ναι, μπορείς να κάνεις εσύ. Πρόσε μόνο να αγκολίσεις το βελούδο. Δεν έχω εγώ τέτοιο λόγο, αλλά μπορώ να σε βλέπω να το κάνεις. Νόμιζα ότι είναι σαν θα τα εννοώ, ότι είναι σαν πανί ύφασμα. Όχι, είναι καθαρά ντεκουπάζ υλικό. Αυτό είναι σαν σκόνη. Ναι. Σαν χιόνι, κόκκινο χιόνι. Και το βάνεις έτσι. Άρα,
κάναμε αυτό το κομμάτι του χρώματος για να το δώσουμε τη βάση ώστε να μην φαίνεται αν μείνει κάποιο κενό. Ναι. Βάλαμε την κόλλα μετά. Αστάρι, πώς. Αστάρι, χρώμα ακριλικό, την κόλλα του και από πάνω βάζουμε το βελούδο και αυτό γίνεται βελούδο. Και μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Μπορείς να κάνεις ένα όμορφο κουτί, μπορείς να κάνεις από μέσα από το κουτί βελούδο, ό,τι χρώμα θέλεις, υπάρχει μαύρο, άσπρο, ό,τι χρώμα θέλεις. Είτε σε κολοκύθα, είτε σε ρόδι, είτε σε αυγό αργότερα, είτε οπουδήποτε μπορείς να το κάνεις. Κάνεις πάρα πολύ ωραία πράγματα ή ένα μεγάλο πίνακα με την να απεικονίζει κάποια κοπέλα και να κάνεις το φόρεμά της, να το δεις στο σαλόνι σου, να την κάνεις δώρο. Είναι σαν να συνδυάζει διαφορετικές τεχνικές κάθε φορά και να το εμπλουτίζει τις αχπνιές αυτές. Ναι. Αρχίζω και βλέπω τα πάντα γύρω μου. Παρόλο που είναι τεχνική για προχωρημένους, είναι πάρα πολύ εύκολο να την κάνω και η αρχάρη. Πανεύκολο φαίνεται. Ναι. Τι χρειάζεται, κόλλα σίγουρα για βελούδο. Βελούδο σκόνη, βγαίνει και σε άλλα χρώματα. Βγαίνει σε λευκό, σε μαύρο. Βγαίνει σε λευκό, σε μαύρο, σε κόκκινο, κυρίως αυτά. Mm. Και σε μπλε, νομίζω, αν δεν κάνω. Το κόκκινο είναι απόλυτα γιορτινό, βέβαια, χρώμα. Ναι, γι' αυτό την βάλαμε. Δώσ' το, εσύ με το λυπάσαι το βελούδο. Δεν λυπάμαι. Α, είναι σαν να το κάνει μασαζάκι. Ναι. Εάν τώρα δεν μα ικανοποιεί η στρώση, μπορούμε να ξαναβάλουμε κόλλα και να ξαναβάλουμε από πάνω βελούδο, έτσι ώστε να γίνει πιο παχύ, όπως αυτό. Και να μην φαίνεται καθόλου το χρώμα από κάτω. Το χρώμα το βάζουμε από κάτω, αν σε κάποιο σημείο δεν έχει μπει αρκετό βελούδο, να μην φαίνεται ότι, να μην φαίνεται τη διαφορά. Να μην φαίνεται... προδίδει τι ήταν. Ναι. Ναι, ακριβώς. Εσύ την είχες βάψει αυτή είναι αρχικά. Ναι, αστάρι κανονικά, κόκκινο μόνο από κάτω, από πάνω χρυσό και έβαλα το βελούδο. Είναι πάρα πολύ χαριτωμένη. Αυτή η κόλλα έχει το προνόμιο να συνεχίζει να κολλάει. Δηλαδή να τη στεγνώνει και να συνεχίζει να κολλάει. Γι' αυτό έχουν κολλήσει τα χέρια μου. Να συνεχίζει. Προσαπόδεσε αυτό. Τα λόγια του τηρώ και πάει στην πράξη. Και να συνεχίσει να κολλάει. Οπότε κολλάει και το βελούδο. Ναι. Τι ωραίο. Τι απλή τεχνική, ε. Ναι, είναι πάρα πολύ απλή και πολύ εντυπωσιακή. Του αρέσει πάρα πολύ στο βελούδο. Βέβαια. Είναι αρχοντικό, βέβαια, με το βελούδο. Βγάζει κάτι πιο. Κλασάτο, έτσι πιο φίνο, πιο ωραίο και σίγουρα πιο γιορτινό και χριστουγεννιάτικο, ε! Ναι, ναι. Καλή. Μ' αρέσουν όμως και οι άλλες τεχνικές. Ξέρω ότι δεν θα δείξουμε όλες τις τεχνικές, αλλά επειδή βλέπω ότι σήμερα έχουμε χρόνο. Ναι. Θα ήθελα να. Μόλις τελειώσουμε αυτή την κολοκύθα, την κόκκινη, να μου εξηγήσεις και τα άλλα. Λοιπόν, βάλ του εσύ να γίνει τέλειο, ε! Θέλω να γίνει αστέρι κολοκύθα. Θα του βάλω και δεύτερη στρώση. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω βάλει πυλό. Είναι καλούπια από μια μεγάλη πόρτα που έχω μπροστά και τα παραθυράκια. Για μισό λεπτό να το δω. Αναφερόμαστε σε αυτή την κολοκύθα, θα την πάρω μαζί μου για να μην μπαίνω στα πλάνα σας. Κοιτάξτε λίγο. Ήταν η κολοκύθα και πήγες, την προσέγγισες με μια άλλη τεχνική. Ναι. Υπάρχουν καλούπια έτοιμα, τα οποία βάνεις πυλό μέσα στο καλούπι και έχει τα παραθυράκια και έχει το δεντράκι και την πορτούλα. Έχω κάνει και σκαλοπατάκια και έχω προσπαθήσει να φτιάξω μανιταρόσπιτο. Σαν μανιταρόσπιτο. Κολοκυθόσπιτο. Κολοκυθόσπιτο. Κάποιος ζει εδώ μέσα. Πολύ όμορφο, ε. Έχω βάλει σαγρέ πάστα με κόκκους. Και το έχω κάνει άγριο, το έχω ξεσκονίσει με το χρυσό και από πάνω έχω βάλει τον πυλό και το έχω κάνει. Αυτά εδώ είναι δακτυλοπατίνες? Όχι, είναι το χρώμα που έχω βάψει τα πορτάκια και τα παραθυράκια. Οκ, okay. Κατάλαβα. Είναι χρυσό χρώμα, μεταλλικό χρυσό χρώμα. Mm-hmm. Και αντίστοιχα και στις άλλες, απλά δεν έχεις κάνει το σπίτι. Ναι, αυτό το έχω κάνει κόκκινο χρυσό. Και αυτά είναι απλά στρασάκια. Το έβαψε σε σημεί. Ναι, αστάρωμα, ασημί και έχω κολλήσει τα στρασάκια. Το περνάω δεύτερο χέρι από πάνω για να δείξουμε και πώς είναι, να μην φοβηθούν ότι δεν θα γίνει. Θα κάνω το μισό για να προλάβω. Προλαβαίνεις, μην αγχώνεσαι. Ακούς τη βροχή κι εσύ. Εντάξει, έχω χάσει σήμερα το χρόνο. Ήταν γρήγορη η τεχνική μας σήμερα. Ναι, είναι γρήγορο και φαντάζομαι ότι μπορείς να κάνεις και να ετοιμάσεις δηλαδή και αρκετά περισσότερα στο χρόνο τον οποίο διαθέτεις. Δείτε τη σελίδα της Γουλίνας στο Facebook.
δάκρυα. Τάσο, ήρθα για το ου που έκανες και... Γεια σου ρε Τάσο, λεβεντόπεδο! Πάμε τώρα στο κοντινό της καλεσμένης. Εδώ σε έχω. Τάσο, είναι αυτά τα 5 λεπτά δημοσιότητας που όλοι έχουμε ανάγκη. Ναι, αγόρι μου. Κορίτσια είναι ελεύθερες. Θα το ρούμε το πέρα. Τι θα τον κάνω, τι θα τον κάνω τον Τασούλη. Θα αγαπάει είναι όμως. Είναι ο πιο μικρός της παρέας και ο πιο... Ναι, με αγαπάνε πολύ. Και εγώ τους αγαπάω όμως. Όλους όχι μόνο τον Τάσο και τα κορίτσια μας και όλους όσους εδώ συνεργάζονται και εργάζονται καθημερινώς και αδιαλείπτως με όλη τους την ψυχή. Γι' αυτό εμείς περνάμε καλά. Γιατί είμαστε με ανθρώπους που μας αγαπάνε και τους αγαπάμε. Έτσι είναι η αγάπη. Να δίνετε. Και να εισπράτετε βέβαια. Ας γυρίσει πίσω η αγάπη. Ας επιστραφεί ενώ καταλαβαίνεις ο κύκλος της ζωής. Λοιπόν, και έτσι κάπως έγινε το βελούδο. Πιο καλά φαίνεται εδώ πέρα. Ναι, σίγουρα. Εσύ μην τα αγγίζεις. Είναι πιο εντυπωσιακό. Είναι τέλειο. Λοιπόν, και 13 είναι. Μάντεψε τι μπορούμε να κάνουμε ακόμα. Τι μπορούμε να κάνουμε ακόμα. Τι θέλεις να κάνουμε. Σημαίνει δύσκολα, όχι τίποτα. Το σταυρό μας, θα προλάβουμε. Σε πειράζω. Πες μου λίγο τώρα αυτό για να το κρατήσουμε και να έχει αυτή την ομοιόμορφη εικόνα. Δεν πρέπει να το βαρνικώσουμε. Δεν το βαρνικώνουμε, σημαντικό, θα το στεγνώσεις κι άλλο, θα το αφήσεις να στεγνώσει μόνο του, τι θα κάνεις. Θα το αφήσω να απορροφήσει μόνο του την κόλλα και το βελούδο, για να φαίνεται φυσικό. Εδώ, δεν το, εδώ η κόλλα με τα χέρια μου το έβγαλα εγώ κατά λάθος. Ωραία. Ναι. Τι αισθάνεσαι όταν δημιουργείς. Μου φεύγει το άγχος. Έχεις άγχος. Όταν τελειώνω κάτι ή όταν τέτοιο, όχι. Ή όταν είμαι στο μάθημα, νιώθω ότι αδειάζω από όλη την ημέρα. Την πίεση. Από όλη την πίεση. Δεν ξέρω, γίνεται με ένα μαγικό τρόπο. Γίνεται με έναν μαγικό τρόπο όλο αυτό το οποίο κάνεις, γιατί είσαι μία μανούλα, η οποία μόνη της συνδυάζει τα πάντα. Και είναι ένα πλάσμα με χαμόγελο που είναι στη δουλειά. Συνεχίζει στα σεμινάρια, συνεχίζει με τους συλλόγους, με αυτές τις συναντήσεις, με τόσα πολλά πράγματα που κάνεις και με άλλα τόσα που κάνεις και στο σπίτι. Γιατί μαζί με αυτά έχεις και ένα παιδάκι, και έχεις και ένα σπιτάκι, και έχεις και ευθύνες, και έχεις και πολλαπλούς ρόλους. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές ότι καμιά φορά βρε παιδί μου, σκεπτόμαστε και λέμε ότι α, πιέζομαι, πώς τα καταφέρνει. Πώς τα καταφέρνεις, αλήθεια. Δεν ξέρω. Πάντα με το δευτερόλεπτο με το ρολόι, Στην τρίχα. Πάντα. Στην τρίχα να τα προλάβεις όλα ακριβώς πάνω εκεί στο... Και όμως τα καταφέρνει. Και σε μαλώνω εγώ πολλές φορές στο καθυστέρι. Δεν καθυστέρι, εγώ τι μάλλον, γιατί θέλω να έχω τους καλεσμένους μου μισή ώρα σίγουρα πριν κοντά μου. Γι' αυτό. Θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα μου πεις γιατί το λέω τώρα. Γιατί το νιώθω ρε εγώ και θα το λέω κάθε φορά που το αισθάνομαι. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος. Είσαι ξεχωριστή. Είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος και το εννοώ αυτό και εύχομαι και ο νέος χρόνος, αλλά και γενικότερα όλες οι μέρες αυτές, ανεξάρτητα από τις γιορτές, να σου φέρουν μόνο υγεία, κορίτσι μου, και σε εσένα και στην οικογένειά σου. Και ό,τι ποθείς και ό,τι είναι αυτό, ή επαγγελματικές καινούργια ξεκινήματα, ή επαγγελματικές καλύτερες συνθήκες, απολαύες, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι που να έρχεται κάποιος. Αλλά επειδή είσαι ένας άνθρωπος που εκτιμά τα απλά και εκτιμά τους ανθρώπους και εκτιμά... Το βλέπω, το καταλαβαίνω στα μάτια σου. Θέλω να σου πω μέσα από την καρδιά μου μόνο τα καλύτερα. Και να σου δίνει ο Θεός πάντοτε αυτή την ενέργεια και αυτή τη ζωντάνια που φέρνεις κάθε φορά που έρχεσαι και συναντιόμαστε. Από την καρδιά μου στο λέω. Τι να πω τώρα εγώ. Τίποτα, από την καρδιά μου στο λέω. Και το εννοώ. Εγώ θέλω να πω ότι δεν περίμενα ποτέ ότι οι άνθρωποι που είναι ας πούμε στο γυαλί που είναι άνθρωποι που ξεχωρίζουν. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, ξεχωρίζουν. Καταλαβαίνω, δεν χρειάζεται να πεις. Σταμάτα γιατί θα. Δεν περίμενα ποτέ. Εδώ το πάω και το πάω, θα συγκινηθώ. Δεν είμαι ακόμα τα καλά μου σήμερα. Το έχω το δάκρυ έτοιμο. Αλήθεια. Ότι θα ήταν τόσο απλοί και αξιόλογοι άνθρωποι. Νόμιζα πως ήταν σε εισαγωγικά κακομαθημένοι, νόμιζα ότι θα σνομπάρανε, ότι δεν μπορούσα να φανταστώ. Ειλικρινά, με το που σε γνώρισα, έχω αναθεωρήσει πολλά.
Αλήθεια. Σε αγαπώ και πολύ και σε ευχαριστώ. Θέλω να το ξέρουν και να, και αυτοί που σε βλέπουν, να, αυτό που βλέπουν, αυτό είναι η Ιωάννα. Και καμιά φορά με ρωτάνε και τους λέω, η Ιωάννα είναι ακόμα πιο απλή από πίσω. Εσύ να με κάνεις να κλάψω. Εγώ θα σου πω ένα μεγάλο και ευχαριστώ. Και δεν το λέω για να σε συγκινήσω. Δεν θέλω, δεν θέλω να τα λες. Εγώ χαίρομαι και το εισπράττω, να ξέρεις. Και τα εννοώ, σου εύχομαι ολόψυχα τα καλύτερα. Είσαι καλός άνθρωπος και για μένα αυτό είναι βασική αρχή. Και είσαι και ταλαντούχα, να τα λέμε και αυτά. Και τα καταφέρνεις όλα. Και μακάρι την από το case ανώτερο που λένε, το λέω εγώ και να πιάσει τόπο σε όλα. Έλα, στους αναφιλίδες, δεν θες. Θέλω, μη μακουμπήσεις. Αγαπώ πολύ. Και εγώ. Αλήθεια. Και σε ευχαριστώ που και σήμερα κατάφερες και ήσουν εδώ κοντά μου. Και μας έδειξε και την Κολοκύθα. Και ναι, για Κολοκύθες θα μιλάμε, για Κολοκύθες θα μιλάμε. Θα τα ξαναπούμε. Τι θα φτιάξουμε την επόμενη συνάντηση μας. Χριστουγεννιάτικο χωριό. Δεν θυμάμαι πότε έχουμε πει, αλλά θα το δω. Μετά την εκπομπή, μην μου φύγεις να δούμε στην ατζέντα. Εντάξει. Λοιπόν, και κάπου εδώ όμως βλέποντας την ώρα, πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Και μπούρου, μπούρου, μπούρου εγώ σήμερα με ανθρώπους που αγαπώ και με αγαπούν.